Η εκδήλωση για την παρουσίαση του CD «Η Κοζάνη τιμά τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821 με 10+1 παραδοσιακά τραγούδια» πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα. Η επιμέλεια της έκδοσης ανήκει στη Φάνη Φτάκα Τσεκριτζίκη. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο της Κοβενταρίου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης. Στην εκδήλωση μίλησαν η Σοφία Ηλιάδου Τάχου, καθηγήτρια νέας ελληνικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, η Φάνη Φτάκα Τσεκριτζή, ενώ χαιρετισμό απίφθινε και ο πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού, Ζήσης Μάρας. Πάρα πολύ στον οργανισμό του Δήμου, εκ μέρους όλων των φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και επίσης χαιρετίζω και την παρουσία των αρχών της περιφέρειάς μας και ούτω ή λίγο σας πολύ ευχαριστώ υπερβολικά και την κυρία Φτάκα που μου έκανε την τιμή να απευθυνθεί σε μένα, για να δώσω ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο νομίζω ότι εντάσσονται πολύ οργανικά τα τραγούδια των διαφθαρματολών, τα οποία ο Δήμος της Κοζάνης με την πολύ ουσιαστική παρέμβασή του στον πολιτισμό και με την πολύ στενή σχέση του με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας καταφέρνει να αναδείξει και εδώ θέλω να συγχαρώ την προσπάθεια του να μαζέψει ό,τι έχει σημασία για την περιοχή και να αναδομήσει, αν θέλετε, τα κενά τα οποία υπάρχουν στην τοπική ιστορία και την πολιτιστική ταυτότητα της Δυτικής Μακεδονίας και να τους δώσει ένα ουσιαστικό περιεχόμενο καταλήγοντάς τα και για τις επερχόμενες γενιές και δημιουργώντας αυτή τη σύνδεση την ουσιαστική με τους προγόνους των νεότερων ανθρώπων. Αυτό το CD καταρχήν είναι ένα CD με τραγούδια του 1821, όχι όμως μόνο της Επανάστασης, αλλά και αφορά και στην υπόλοιπη περίοδο της τουρκοκρατίας. Γιατί ένα από τα κομμάτια του αναφέρεται στους Γενίτσαρους, οι οποίοι φυσικά είχαν ξεκινήσει τον 15ο αιώνα να στρατολογούνται από τους Τούρκους. Είναι ένα CD το οποίο συνδέεται με την κοζανίτικη λαϊκή παράδοση, με την κοζανίτικη πολιτιστική μας κληρονομιά και γι' αυτό το λόγο, επειδή την προηγούμενη περσινή χρονιά γιορτάζαμε τα 200 χρόνια από την κήρυξη της Επανάστασης του 1821, θεώρησα καλό να επικοινωνήσω με το Δήμο Κοζάνης και να τους προτείνω να κυκλοφορήσει αυτό το CD με τα τραγούδια, 11 μόνο κομμάτια, από την τουρκοκρατία και από το 1821. Νομίζω ότι με αυτό το CD θυμάμαι όσο γίνεται καλύτερα τους ανθρώπους αγωνιστές που πρόσφεραν τη ζωή τους για τη δική μας ελευθερία και επιπλέον γιορτάζουμε με τον καλύτερο τρόπο τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης. Το παρουσιάζουμε σήμερα γιατί οργανικά αυτά τα κομμάτια, τα περισσότερα από αυτά τουλάχιστον που είναι κλέφτικα, συνδέονται με τα τραγούδια της Αποκριάς, η οποία ξεκινάει αύριο Τσικνοπέμπτη και πολλά από αυτά τα κομμάτια που περιλαμβάνονται στο CD, οι παλιοί Κοζανίτες είχαν τη συνήθεια να τα τραγουδούν και στους φανούς. Αυτός είναι και ο λόγος που ενώ το CD αναφέρεται στην Επανάσταση του 1821 που γιορτάζαμε πέρυσι, παρουσιάζεται σήμερα. Στο τέλος του προηγούμενου έτους συμβάλαμε ώστε να εκδοθούν αυτά τα 10+1 τραγούδια, παραδοσιακά τραγούδια από τις φωνές Κοζανιτών και ήρθε η στιγμή σήμερα, είχαμε επιλέξει από τότε η παρουσίαση να γίνει κάποια στιγμή που θα είναι λίγο πιο άνετα τα πράγματα και λόγω της υγειονομικής κρίσης. Είπαμε, επειδή και η Κοζανίτικη Αποκριά είναι ουσιαστικά η Φανή και τα τραγούδια τους, εφόσον τα είδη των τραγουδιών είναι τα κλέφτικα στα οποία αναφερόμαστε κιόλας, πέραν των σατυρικών της αγάπης, είναι και τα κλέφτικα που εν ολίγης αυτά ακριβώς αναφέρονται σήμερα, σε αυτά αναφερόμαστε. Βάλαμε λοιπόν στην προσπάθειά μας βάλαμε μια πινελιά ώστε να διασωθούν αυτά τα διαμάντια από το αρχείο της κυρίας Φτάκα, ήταν το ελάχιστο που μπορούσαμε να κάνουμε, ώστε σε ένα γενικότερο πλαίσιο διαφύλαξης της κληρονομικής μας πολιτιστικής κληρονομιάς, να έχουμε για το μέλλον, για τις επόμενες γενιές, κάποιο υλικό σε ψηφιακή πια μορφή. Να ενημερώσουμε ότι μετά τη σημερινή εκδήλωση από αύριο θα υπάρχει στο κανάλι του οργανισμού στο YouTube το υλικό αυτό, που θα μπορεί ο κάθε συνδημότης μας να το ακούσει.